Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σοβαρό ζήτημα όπως είναι αυτό των πυρκαγιών, γιατί για μια ακόμη χρονιά και πριν καλά ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν και καταστρέφουν φυσικό πλούτο, δασικές εκτάσεις, περιουσίες. Και μάλιστα έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Κορινθίας. Για μια ακόμη χρονιά όμως ακούμε και τις ίδιες γνωστές δικαιολογίες για τους ανέμους, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχει γίνει καραμέλα όλων των κυβερνήσεων. Όχι, κύριε της κυβέρνησης, για αυτή τη διαχρονική καταστροφή δεν φταίει το κακό το ριζικό μας, ούτε ο Θεός που μας μισεί. Φταίνε οι διαχρονικές ανεπάρκειες στους τομείς της δασοπροστασίας και πυρόσβεσης, οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι ελλείψεις σε σύγχρονα μέσα, σε συνδυασμό βέβαια με την εμπορευματοποίηση των δασών και της γης. Κάθε χρόνο το ΚΚΕ με παρεμβάσεις, με ερωτήσεις, με χίλιους δυο τρόπους, επισημαίνει αυτά τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, ισότα μη ακούοντων. Γιατί για τις κυβερνήσεις σας όλα αυτά τα θεωρείτε είναι κόστος. Οπότε και τα δάση παραδίδονται στα χέρια των επενδυτών και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Πώς το είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρυσι από τον ερημίτη της Κέρκυρας, αφού λέει κάποια στιγμή θα καεί, ας το παραδώσουμε στους ιδιώτες. Και μιλώντας σήμερα για τη συγκεκριμένη περιοχή των Γερανίων, είναι γνωστά εδώ και χρόνια τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, τα διάφορα συμφέροντα που καραδοκούν και που σίγουρα θα αξιοποιήσουν τέτοιες καταστροφές. Που ξέρετε, μπορεί μέσα σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια να συμπεριληφθούν και ορισμένα από αυτά που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο για την κάναβη.